Καλησπέρα, χαίρετε. Σάββατο 21 Μαρτίου 2020 και το βραδινό μας vlog είναι όχι το ίδιο, έχει σχέση με το πρωινό vlog το οποίο ήταν για το πώς η κατάσταση που περνάμε τώρα με την πανδημία μπορεί να φανερώσει μια καλή φιλία ή μια φιλία που πρέπει να τελειώσει ή που έχει τελειώσει και απόψε η φίλη που στέλνει την επιστολή ρωτάει είναι τώρα καιρός να αναθεωρήσουμε τη σχέση μας ή πανδημία και συγκατοίκηση. Γεια σας κυρία Θέκλα. Γεια σου αγάπη μου. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για τις πολύτιμες συμβουλές σας. Εγώ ευχαριστώ. Είμαι 29 και μένω με το αγόρι μου ο οποίος είναι 27 ετών. Βρισκόμαστε στην περίοδο που η χώρα είναι σε καραντίνα λόγω της γνωστής κατάστασης της πανδημίας με τον κορονοϊό. Ενώ λοιπόν εγώ λοιπόν έχω αποφασίσει ότι θέλω να μείνω σπίτι. Μετά τη δουλειά τουλάχιστον γιατί είμαι δημόσιο υπάλληλο και συνεχίζω να εργάζομαι, αλλά με ειδικά μέτρα προστασία για το οποία έχω αγωνιστεί προσωπικά για να πάρθουν. Μπράβο, παγωνίστηκε. Εκτό από το αγόρι μου δεν βλέπω κανέναν ούτε καν του γονεί μου, οι οποίοι ζουν πολύ κοντά σε εμά γιατί θέλω να του προστατέψω. Βρίσκονται και αυτοί σε καραντίνα. Από την άλλη όμως το αγόρι μου, ο οποίος είναι επιχειρηματίας καλοκαιρινή τουριστικής επιχείρησης και δεν εργάζεται αυτή την περίοδο ακόμη, δεν θέλει να είμαστε συνέχεια σπίτι και μόνοι. Θέλει να καλούμε φίλους και να πηγαίνουμε βόλτα με φίλους. Γενικά είναι πολύ κοινωνικός και το παιδί της παρέας. Του έχω πει ότι δεν θέλω και ότι δεν είναι σωστό. Επίσης οι φίλοι μας, οι κοινοί, αυτοί που έχουμε κάνει εξ αρχής μαζί στα πέντε χρόνια μας, τα ζευγάρια επίσης δεν θέλουν να βγαίνουν. Οπότε το αγόρι μου θέλει έστω τις ώρες που εγώ δουλεύω να πηγαίνει σπίτι του στο πατρικό, όπως και να βλέπει κάποιους παιδικούς φίλους του, οι οποίοι δεν το έχουν πάρει καθόλου στα σοβαρά. Σε αυτό το σημείο να πω πως η οικογένεια του το έχει πάρει πολύ χαλαρά το θέμα και συνεχίζουν να πηγαίνουν βόλτες, εκκλησία και να βλέπουν φίλους, αν και ο πατέρας του έχει καρδιά και θεωρείται ευπαθή ομάδα. Παράξενο αυτό, διότι η μητέρα του είναι από τις μαμάδες που ανεξαρτήτως κορονοϊού πάντα μας λέει μην κάνετε αυτό γιατί θα παθέτε αυτό, μην κάνετε το άλλο γιατί θα παθέτε εκείνο, αλλά σε αυτή την περίπτωση έπεσε από τα σύννεφα. Λέει η μητέρα του και ο φίλος μου πως τρομοκρατούμε υπερβολικά με τον κορονοϊό και αν συνεχίσω να φοβάμαι και προσέχω τόσο, στο τέλος λέει, εγώ είμαι που θα το πάθω. Εγώ λοιπόν, λοιπόν καθημερινά του λέω, ας κάνουμε λίγη υπομονή και έχω πει χιλιάδες επιχειρήματα. Έχω κάνει επίκληση στο συνέστημα, όπως ας το κάνουμε για τους παππούδες σου που τους έχει αδυναμία. Αλλά ό,τι και να κάνω αρνείται και θεωρεί ότι τον καταπιέζω. Νιώθω ότι φταίω εγώ που εμφανίστηκε ο κορονοϊό και επίση νιώθω λε και είμαι η καταπιεστική γκόμενα που δεν αφήνει το δικό τη να βγει. Νιώθεις ή σε κάνει να νιώθεις. Νομίζω αυτό σε κάνει να νιώθεις έτσι. Μήπω σου κάνει και λίγο gaslighting. Μήπω, δεν ξέρω, ρωτάω. Δηλαδή, έχω και εγώ την κλεισούρα μου και έχω και την κρίνια του, αλλά και το φόβο μην κολλήσει. Ακόμα και όταν του είπα ότι πρέπει να προσέξει γιατί έχω αυτό θηρεοειδή και παίζει να θεωρούμε ευπαθή ομάδα, λίγο το σκέφτηκε και μετά μου είπε εντάξει, να σου πω κάτι και να θεωρήσει είσαι σε μικρή ηλικία. Αντέχει ο οργανισμό σου. Τι να πω, ψυχολογία σηκώνει τα χέρια ψηλά, πολύ ψηλά, πάρα πολύ ψηλά. Πολύ αγάπη, ε, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ειλικρινά έχω κουραστεί από την κρίνια και τολμώ να πω ότι έχω ξενερώσει με τον ίδιο αλλά και με τον περίγυρό του. Λυπάμαι που το λέω, αλλά μου περνάνε σκέψεις πια ότι ο ίδιος και ο περίγυρος του είναι άλλος κόσμος από το δικό μου. Ναι, είναι. Ναι, είναι. Ένας κόσμος ανεύθυνος, της προσωρινής απόλαυσης και του κατά πώς μας βολεύει. Ναι, είναι, ναι, είναι. Γίνεται άραγε ο κορονοϊός να γίνει ένας λόγος να αναθεωρήσουμε σχέσεις? Ναι, βεβαίως. Ή όλα αυτά πρέπει να τα προσπεράσουμε γιατί είναι μια αναπάντεχη κρίση που δεν ξέρουμε πώς να τη χειριστούμε και γι' αυτό ας δώσουμε τόπο στην οργή. Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων. Λοιπόν, φιλενάδα. Ο κορονοϊός και η πανδημία είναι μια κρίση, ναι, την οποία όντως δεν ξέρουμε πώς να τη χειριστούμε. Δεν γνωρίζουμε. Γιατί δεν μας έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Σε όλο το διάστημα της ζωής μας δεν έχουμε βιώσει κάτι παρόμοιο. Εμείς δηλαδή. Γιατί άνθρωποι πριν από εμάς και πριν 70 χρόνια και πριν 100 χρόνια και πριν 200 χρόνια και πριν 500 χρόνια έχουν βιώσει τέτοιες συνθήκες και τέτοιες καταστάσεις και ήξερα με βάση τα δεδομένα τους πώς να το διαχειριστούν. Εμείς όντως δεν ξέρουμε. Όμως ζούμε στην εποχή της επιστήμης, της πληροφορίας και της εξειδίκευσης. Υπάρχουν και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και σε όλο τον κόσμο εξαιρετικοί επιστήμονες, οι οποίοι ασχολούνται ιδιαίτερα με την επικοινωνία της επιστήμης, δηλαδή με τη μεταφορά των επιστημονικών γνώσεων στο ευρύ κοινό, και έτσι, όποιος έχει έναν κανονικό δίχτυ νοημοσύνης, δηλαδή είναι ένας κανονικά ευφύς άνθρωπος, δηλαδή δεν είναι βλάκας, εντάξει, δεν είναι κάποιος που να έχει χαμηλό δίχτυ νοημοσύνης, δεν είναι κάποιος που να έχει κάποια α, α, δια, νοητική καθυστέρηση, η οποία μπορεί να οφείλεται σε γενετικούς παράγοντες, σε κάποιο σύνδρομο κτλ. Δηλαδή, ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει κανονική, φυσιολογική τέλος πάντων, λειτουργία α, της, τον, του εγκεφάλου του όσον αφορά στην κατανόηση α, συγκεκριμένων πληροφοριών, οι οποίες δίδονται από α, επίσημους φορείς όπως το Μαγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όπως τα κατατόπους και τα καταχώρες ιδρύματα που έχουν να κάνουν με την έρευνα, την προαγωγή της έρευνας και την επικοινωνία της επιστήμης με τα πανεπιστήμια, με τα ερευνητικά κέντρα. Ένας άνθρωπος που έχει μια μέση νοημοσύνη μπορεί να αντιληφθεί ότι εγώ ρε φίλε ναι, δεν ξέρω, δεν είμαι επιδημιολόγος, δεν είμαι λοιμοξιολόγος, δεν είμαι ιατρός, δεν είμαι ειδικό. Όμως υπάρχουν 5, 10, 20 ειδικοί που μιλάνε και στη γλώσσα που κατανοώ, τα ελληνικά, αν και αφόσον λες ότι είναι επιχειρηματίας τουριστικής επιχείρησης, μπορεί να ξέρει και άλλες γλώσσες, μπορεί να ξέρει και αγγλικά, δεν ξέρω γερμανικά, δεν ξέρω τι άλλο. Και ένας άνθρωπος με μέση νοημοσύνη και καθαρή σκέψη και κριτικό μυαλό μπορεί να αντιληφθεί αυτά τα οποία μας λένε οι επιστήμονες τον τελευταίο τουλάχιστον μήνα καθημερινά ότι υπάρχει επιδημία κορονοϊού, η οποία από την προηγούμενη εβδομάδα έχει κηρυχθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας πανδημία, το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος για όλους τους ανθρώπους σε όλα τα μέρη της γης να α, α, νοσήσουμε τον ιό, κίνδυνος όχι σίγουρα, να νοσήσουμε τον ιό, ο οποίος ιός φαίνεται ότι σε κάποιες ηλικιακέ ομάδες άνω των 60-65 και σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν από χρόνια νοσήματα, νοσήματα κυρίως αναπνευστικής φύσεως ή καρδιαγκιακά νοσήματα, όπως τον μπαμπά του φίλου σου που λες ότι είναι καρδιοπαθής ή που έχουν ευπάθεια στο νοσοποιητικό του σύστημα, είτε γιατί βρίσκονται σε ένα νοσοκαταστολή, είτε γιατί είναι από χημειοθεραπείε κλπ. κλπ. Αυτοί οι άνθρωποι κινδυνεύουν, αν πάρουν τον ιό, να νοσήσουν βαριά, και κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή τους. Δεν θα πεθάνουμε όλοι αν κολλήσουμε όλοι τον κορονοϊό. Δεν θα πεθάνουμε όλοι. Οι στατιστικές δείχνουν ότι η θνησιμότητα του ιού ε, κυμαίνεται από 1% μέχρι 4% ή 5%. Στην Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν τα πιο ψηλά ποσοστά θνησιμότητας, αλλά αυτό που λέγεται για την Ιταλία... Που είναι μια χώρα που οι Ιταλοί έχουν μεσογειακό ταμπεραμέντο, παρόμοια με το δικό μα. Εγώ το γνωρίζω γιατί είμαι 23% Ιταλίδα. Έτσι, για να γελάσουμε και λίγο με βάση το, 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 το τεστ εθνοτική προέλευση και γι' αυτό είμαι και λίγο τρελάρα. Τρελέγκο, νομίζω από εκεί το έχω πάρει το, τρελα, το, το τρελαλό τρελή. Λοιπόν, οι Ιταλοί που είναι μια μεσογειακή χώρα, οι οποίοι δεν πίστεψαν στι προειδοποιήσει των επιστημόνων, δεν έλαβαν αυστηρά μέτρα, δεν σεβάστηκαν τη προειδοποίηση των ιατρών έχουν σήμερα ψηλή θνησιμότητα. Και υπάρχει η υπόνοια, δεν γνωρίζουμε, ότι η θνησιμότητα στην Ιταλία δεν είναι πιο ψηλή από τον ιό παρά σε άλλε χώρε. Απλώ στην Ιταλία υπάρχει υποδιάγνωση των ανθρώπων που νοσούν με τον ιό. Δηλαδή τα καταγεγραμμένα κρούσματα, οι άνθρωποι που έχουν διαγνωστεί ότι έχουν τον ιό στο αίμα του, είναι πολύ περισσότεροι. Είναι πολύ λιγότεροι από όσοι πραγματικά είναι οι άνθρωποι που έχουν τον ιό σε όλη την Ιταλία και γι' αυτό το ποσοστό θανάτου στην Ιταλία υπερβαίνει το ποσοστό θανάτου στην Κίνα. Αυτό που βλέπουμε, το πολιτισμικό παράδειγμα, που είναι πρόσφατο αλλά είναι ξεκάθαρο, με την κομμουνιστική Κίνα, στην οποία υπάρχει είτε το θέλουν οι κάτοικοι της, είτε όχι αναγκαστική πειθαρχία στις αποφάσεις που λαμβάνει η κεντρική κυβέρνηση και το κράτος, Βλέπουμε ότι παρόλο που είναι δισεκατομμύρια οι κάτοικοι της χώρας, έχουν καταφέρει να περιορίσουν τον ιό, έχουν καταφέρει να μειώσουν δραματικά τα νέα κρούσματα και έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν την κατάσταση πανδημίας. Χώρες όπως την Ιταλία και όπως τη δική μας, την Ελλάδα, ίσως στην Κύπρο λιγότερο και θα σας πω μετά γιατί λέω στην Κύπρο λιγότερο, χώρες στις οποίες υπάρχει αυτή η νοτροπία ε, δεν παθαίνουμε τίποτα. Ε, πίνουμε ένα τσιπουράκι και το σκοτώνει. Ε, μωρέ και εσύ και αν έχει αυτοάνωσο θηροειδή, μπορεί να είσαι σε ευπαθή ομάδα. Δεν ξέρω αν αυτοί που έχουν αυτοάνωσο χασιμό, το φανταζούμε, έχει ε, αυτοάνωσο θηροειδέ νόσημα, ότι αν είναι ε, όντω σε την ομάδα. Δεν μπορώ να γνωρίζω. Δεν είμαι γιατρό, δεν είμαι ειδικό, δεν μπορώ να γνωρίζω. Αλλά απόψει του στυλ. Α, και επειδή έχει αυτοάνωσο και μπορεί να είσαι σε ευπαθή ομάδα επειδή είσαι μόνο 29 ετών, δεν θα πεθάνεις μωρέ. Αυτές οι απόψεις είναι βλακώδεις. Βλακώδεις, ανεύθυνες και απάνθρωπες. Θα σου πω, η γνώμη μου είναι ότι αν έχουμε έναν άνθρωπο που αγαπάμε, ο οποίος έχει θέμα με καρδιά και είναι και πιο μεγάλο σε ηλικία, ή έχει θέμα με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, για παράδειγμα, και μπορεί να είναι και νεότερο σε ηλικία ή έχει θέμα με μια γενετική πάθηση που, τον καθιστά, που καθιστά το ανοσοποιητικό του σύστημα ευάλωτο καθιονδήποτε τρόπο ή με οτιδήποτε άλλο που ακόμη δεν το γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποιες είναι οι ευπαθείς ομάδες. Δεν, μάλλον δεν γνωρίζουμε... δεν γνωρίζουμε όλους όσους είναι οι ευπαθείς ομάδες γιατί ακόμη δεν έχουμε πολλού που πέθαναν για να διερευνήσουμε μελέτες, για να διενεργήσουν επιστήμονε μελέτε και να που ξέρει αν έχει το χασιμό του, αν έχει το ένα, έχει το άλλο, είναι πιο πιθανό να πεθάνει, ή αν δεν τα έχει, είναι λιγότερο πιθανό. Δεν γνωρίζουμε ακόμη. Εάν έχουμε ένα πρόσωπο στο περιβάλλον μα το οποίο αγαπάμε, έστω και αν είναι νεαρό αυτό το πρόσωπο και έχει μια πάθηση και μα λέει σε παρακαλώ προφύλαξέ με. Βάζουμε το μυαλό μας να δουλέψει, βάζουμε την όποια σοβαρότητα έχουμε σε εφαρμογή και προστατεύουμε τους ανθρώπους που αγαπάμε. Όταν αγαπάς τον άλλον, τον προστατεύεις. Γνωρίζω οικογένειες που έχουν παιδιά σε νεαρή ηλικία και πιο νεαρή από τη δική σου και 10 χρόνια πιο κάτω από σένα, 19 χρόνων παιδί γνωρίζω για παράδειγμα, το οποίο έχει μια γενετική πάθηση και οι γονείς του έχουν βάλει αυτό το παιδί σε καραντίνα μέσα στο ίδιο το σπίτι, του στυλ, ότι χρησιμοποιεί το δωμάτιό του μόνο εκείνο το παιδί και το ένα μπάνιο, ευτυχώς έχει δύο μπάνια το σπίτι και το ένα μπάνιο του σπιτιού, αυτοί χρησιμοποιούν άλλα δωμάτια και το άλλο μπάνιο του σπιτιού, σε περίπτωση που οι γονείς οι οποίοι βγαίνουν έξω για να ψωνίσουν, για να κάνουν, για να φτιάσουν, για να ράνουν, φέρουν στο σπίτι τον ιό και είναι ασυμπτωματικοί, να μην το κολλήσει το παιδί, μπά και το παιδί τους κινδυνεύσει. Δεν γίνεται να είμαστε τόσο αδαείς, τόσο βλάκες ή τόσο ανόητοι. Δεν ξέρω αν ο φίλος σου είναι βλάκας, δεν ξέρω αν είναι ανόητος, πραγματικά δεν, δεν είμαι ειδική στα τέσσερα του νοημοσύνης και ούτε το έρω έχω εξετάσει τον άνθρωπο για να σου βγάλω το δίχτυ της διανοητικής του νοημοσύνης. Όσον αφορά όμως συναισθηματική νοημοσύνη από όσα εσύ ίδια λε, είναι φανερό πως η συναισθηματική του νοημοσύνη είναι χαμηλή λόγω του ότι φαίνεται να μην έχει ενσυναίσθηση. Εν συνέστηση σημαίνει να μπορώ να καταλάβω πώ νιώθει ο άλλο και να μπω στα παπούτσια του. Εμένα ήρθε ο γιο μου από την προηγούμενη Παρασκευή, ζούμε μαζί με το γιο μου αυτέ τι μέρε, είμαστε και οι δυο σε καραντίνα και όμω ούτε έχουμε αγκαλιαστεί, ούτε έχουμε φιληθεί, γιατί ο γιο μου λέει: Μπορεί μαμά να έχω φέρει από την Αγγλία κάτι, δεν θέλω να σου το δώσω. Και το σέβομαι εγώ αυτό το πράγμα. Παρόλο που θα ήθελα και πάρα πολύ και να τον αγκαλιάσω και να το φιλήσω, αλλά μου λέει: Δεν θέλω να σε αγκαλιάσω, δεν θέλω να σε φιλήσω. Μπα τυχόν και σε, έχω κάτι και σε κολλήσω. Αν μεταξύ, παίζει <χι> εγώ να έχω, και αυτό να μην έχει, δεν ξέρουμε. Να έχω, όχι με την έννοια του ότι είμαι ασθενή, μπορεί να έχω τον ιό. Όπω και πολλοί από, από αυτού οι οποίοι είναι, Α, μια χαρά είμαστε, τρελαλή, τρελαλό. Πάμε στα πάρκα, πάμε από εδώ, πάμε από εκεί. Συγχροντιζόμαστε με άλλου ανθρώπου, βρισκόμαστε με του φίλου μα, δεν έχουμε τίποτα. Ού, μπορεί να κουβαλάνε τον ιό. Αυτοί οι ίδιοι να είναι ασυμπτωματικοί, μπορεί να έχουν λίγα δέκατα δηλαδή ελάχιστο, ξέρω εγώ τη θερμοκρασία 37.2, 37.1, 37.3 και να είναι ασυμπτωματική και όμως αν το πάρει κάποιος ο οποίος είναι ευπαθής, όχι απλώς να το μεταφέρει παρακάτω, να αρρωστήσει και ο ίδιος και αυτός να κινδυνεύσει. Λοιπόν, ναι, τέτοιου είδους συνθήκες, τέτοιου είδους καταστάσεις είναι ευκαιρία για να αναθεωρήσουμε τις σχέσεις μας, γιατί στα δύσκολα φαίνεται η ποιότητα του ανθρώπου. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν τη ζωή στα σοβαρά, οι οποίοι έχουν υπευθυνότητα απέναντι στον εαυτό τους, στην υγεία τους, στη ψυχική και σωματική τους υγεία, τη δική τους και τον ανθρώπο που είναι συνδεδεμένοι μαζί τους και υπάρχουν και άνθρωποι που είναι εγωκεντρικοί, που είναι καλοπερασάκηδες, που είναι παρτάκηδες και που είναι και... λειτουργούν και ανόητα. Έτσι όπως τα περιγράφεις και ο φίλος σου και η οικογένεια του λειτουργούν ανόητος. Εύχομαι και ελπίζω να μην πάθει ούτε εσύ τίποτα ούτε αυτή τίποτα. Τώρα είστε ζευγάρι, είστε μαζί, πέντε χρόνια, συγκατοικείτε. Βλέπει ότι τα άλλα ζευγάρια με τα οποία κάνετε παρέα είναι μυαλωμένα και δεν θέλουν να βρίσκονται με άλλου ανθρώπου και θέλουν να διατηρήσουν. Θέλουν να ακολουθήσουν του κανόνε υγιεινή που μα έχουν, ε, 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 έχουν ανακοινώσει και μας έχουν επιβάλει ή δεν ξέρω πώς άλλο να το πω, προσπαθούν να μας πείσουν οι επιστήμονες ότι οφείλουμε να τους ακολουθήσουμε για το γενικότερο καλό. Λοιπόν, στην κρίση φαίνεται η ποιότητα του ανθρώπου. Αυτό έχω να σου πω. Εγώ σέβομαι ιδιαίτερο τις οικογένειες, οι οποίοι σέβονται αυτούς και αλλήλους και οι οποίοι κάνουν προσπάθειες ώστε να προστατεύσουν και τους οικείους τους αλλά και τους υπόλοιπου. Εγώ δεν έχω να σου πω. Μιλούσα με τον αδερφό μου χθε, ο οποίο είναι ιατρό, και ο αδερφό μου μου έχει πει ότι από τη μέρα που έχει, έχει ε, ανακοινωσ... έχει, νομίζω και πριν, πριν ακόμη να βρεθεί ο πρώτο άνθρωπο θετικό στον κορονοϊό στην Κύπρο, δεν έρχεται σε επαφή με του γονεί μα, γιατί είναι ιατρό ο ίδιο και εργάζεται συνέχεια με κόσμο και υπάρχει μεγάλη περίπτωση να έχει τον ιό ενώ είναι Ούτε εκείνο, ούτε η γυναίκα του, ούτε τα παιδιά του, για να μην μεταφέρουν στους γονείς μας που ο μεν πατέρας μου έχει θέματα καρδιάς και κάποια ευπάθεια στα νεφρά και είναι 72 ετών και η, με, η μητέρα μου η οποία είναι 74 και μισό πόσο, η μαμά μου μαμά μου είναι μου είναι 74 και ο πατέρας μου θα γίνει 72 τον Ιούνιο ναι η μάνα μου είναι του 45 άρα είναι 74, είναι 2 Δεκεμβρίου γίνει 74 και έχει κάποια άλλα θέματα υγείας η μάνα μου και έχουμε έγνοια μην τυχόν και οι γονεί μα. πάθουν κάτι. Σε σημείο, σα το έχω πει ξανά, κάναμε οικογενειακή παρέμβαση το προηγούμενο Σάββατο, όλη η οικογένεια σε τηλεδιάσκεψη, ο αδερφός μου, τα παιδιά μου, ο άντρας μου, με τον πατέρα μου και τη μητέρα μου και τους πείσαμε να μπουν σε καραντίνα για το καλό της υγείας τους και για το καλό όλων. Στο πώς διαχειριζόμαστε τις κρίσεις δείχνουμε τη στόφα που έχουμε ως άνθρωποι. Ξαναλέω στο ερώτημά σου, δεν είναι επιστήμονας ο φίλος σου όπως ότι είμαι και εγώ για να μπορούν να γνωρίζουν με βεβαιότητα πράγματα, όμως ένας άνθρωπος με μέση νοημοσύνη, ο οποίος βρίσκεται σε αυτή τη χώρα, στην οποία δίνεται επαρκής πληροφόρηση από επιστήμονες για την επικινδυνότητα της κατάστασης. Έχει κηρυχτεί χώρα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκη στην Κύπρο, δεν ξέρω στην Ελλάδα αν έχει κηρυχτεί. Έχουν απαγορευτεί οι δημόσιες ε, 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 εκδηλώσεις που έχουν από ένα αριθμό ατόμων, ατόμων και πάνω κλπ. Και, λοιπά και, λοιπά. και υπάρχει και περιορισμός. Νομίζω μέχρι 10 άτομα να βρίσκονται. δεν, τα ξέρω. Ε, δεν τα ξέρω στην Ελλάδα, δεν έχω παρακολουθήσει τα δικά σας τα διαγγελήματα. Θεωρώ ότι αυτός ο άνθρωπος δείχνει τη στόφα του. Και εφόσον η στόφα του δεν ταιριάζει με τη δικιά σου, είναι λογικό να έχει ξενερώσει. Οπότε ένα από τα καλά που μας φέρνει ο κορονοϊός είναι να καταλάβουμε και με ποιους κοιμόμαστε και με ποιους συγκατοικούμε και με ποιους έχουμε δίπλα μας και με ποιες οικογένειες θα παντρευτούμε. Γιατί λένε οι Εγγλέζοι, the, marriage, the family you more into. Και είναι πολύ σημαντικό να ταιριάζει με τον άνθρωπο που θα πάρεις, και να ταιριάζει και με την οικογένειά του, εφόσον αυτό διατηρεί στενέ σχέσει με την οικογένειά του. Γιατί έχει ανθρώπου οι οποίοι προέρχονται από ανεύθυνε οικογένειε, έχουν γονεί οι οποίοι ε, μπορεί να θεωρούνται τοξικοί για αυτού ή οτιδήποτε άλλο και έχουν κόψει σχέσει με του γονεί του, που να έχουν αρχιστικέ τάσει και αυτά. Από τη στιγμή που ο φίλο του έχει στενέ σχέσει με την οικογένεια του και συμφωνεί με την οικογένεια του και λειτουργούν όλοι σε εκείνο το βιολί, και εσύ και η οικογένεια σου λειτουργείται σε ένα διαφορετικό βιολί, ε, αυτό είναι ένα δείχτη, είναι μια ένδειξη, να μην σου πω και απόδειξη, ότι δεν ταιριάζεται σε ένα πολύ βασικό πράγμα. Που είναι πολύ βασικό πράγμα πώ διαχειριζόμαστε μια κρίση. Γιατί αν παντρευτεί έναν άνθρωπο και κάνει και παιδιά μαζί του, μετά θα έχει και παιδιά. Και εσύ μπορεί να θέλει τα παιδιά να, 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 να τα μεγαλώσει και να τα διαπαιδαγωγεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο και αυτό να θέλει με ένα διαφορετικό τρόπο. Δεν ξέρω. Δική σου είναι η ζωή, Δικέ σου είναι αποφάσει. Αυτό που σου απαντώ εγώ και το έχω κάνει με πολλή λογία και απολογούμε γι' αυτό, είναι ότι ναι, ο κορονοϊό μπορεί να αποδείξει και αν μα κάνει το τέρι μα και αν δεν μα κάνει. Όχι ο ιό. Η στάση που θα κρατήσει το τέρι μα σε εμά και εμένα με ανησυχεί και το γεγονό τη έλλειψη ενσυναίσθηση που δείχνει ο φίλο σου προ εσένα. Σου στέλνω την αγάπη μου και να ξέρει ότι είναι πάντα ευλογία να γίνονται πράγματα που να καταλαβαίνουμε ποιον πραγματικά έχουμε δίπλα μα και το έχω πει πολλές φορές ότι στο χωρισμό δείχνει ο άλλος το χαρακτήρα του, ε, ίσως και στον κορονοϊό να δείχνει ο άλλος το χαρακτήρα του. Καλό βράδυ.